Όλα είναι έτοιμα για τι πρώτε επίσημε κινήσει του Ντον Μπόλι στην Τσέλση. Ο Αμερικανός δισεκατομμυρίχο έχει υποσχεθεί στον Τόμα Τούχελ ρίζικε αλλαγέ, δίνοντα ένα μπάτζετ συν 250 εκατομμύρια ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα, ο Ραχίμ Στέρλινγκ θα είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφή του Μπόλι για τον Τόμα Τούχελ σε αυτή την προσπάθεια να μείνει η ομάδα κοντά στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ. Παράλληλα, όλα δείχνουν πω ο Λουκάκου θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν θα επιστρέψει στην ντερ. Η Ιντερ φαίνεται να έχει βρει τη χρησιτομή με την Τσέλσι προσφέροντα στου Λονδρέζου ένα ποσό 12 εκατομμυρίων για τον δανεισμό ενό έτου και με οψιών αγορά. Να πούμε ότι ο κ. Ντελοσπορ με άθρο τη σημερινό αποκαλύπτει προθέσει για τα όνειρα των Μιλανέζων για να έχει στην επιθετική γραμμή και άλλου παίκτε, δηλαδή Λαουτάρο Μαρτίνε, Παόλο Ντιμπάλα και Ρομέρου Λουκάκου, την κάνει πιο ανταγωνιστική από ποτέ. Επίση είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Μικηταριάν στην Ίντερ με τον Αρμένιο Εξτρέμι αναμένεται να, να περάσει από ιατρικέ εξετάσει και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ομάδα. Η Λίβερπουλ έχει πάρει το δεξιμπάκ τη Αμπερντίν, τον Καλμιν Ράμσεϊ του 18χρονου Σκοτσέζου και ο Μανέ κατέληξε στην Μπάγκερν. Βρέθηκε η χρυσή τομή το πρωί τη Παρασκευή για ένα ποσό ύψου 32 εκατομμυρίων ευρώ συν πόνου που θα φτάσουν συνολικά τον deal στα 41 εκατομμύρια ευρώ. Ε, να πούμε εδώ ότι 6 εκατομμύρια για συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών και άλλα τρία με βάση τι ατομικέ συνολικέ επιδόσει θα είναι τα μπόνου του Μανέ. Έτσι ξεπεράστηκε το τελευταίο εμπόδιο και ο Μανέ κατέληξε στην πάγια.